Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία και για τη συνεχή στήριξη στο σύνολο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και σας οφείλουμε ένα μεγάλο μπράβο που τον στηρίζετε, γιατί ο Σύλλογος είναι ένα δικό μας κομμάτι που λειτουργεί με γνώμονα το καλό και το κοινό συμφέρον της περιοχής. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να δίνουμε αξία στην τοπική αγορά για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη μάχη της επιβίωσης των καταστημάτων μας. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους. Προτού καλέσω τον Δήμαρχο να απευθύνει ένα χαιρετισμό, θα ήθελα να σας μεταφέρω τις ευχές των βουλευτών της περιοχής, κύριου Σέτσα και του κυρίου Αντωνιάδη, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν, διότι βρίσκονται στην Αθήνα για την ψήφιση του νομοσχεδίου. Εύχονται χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και να επιτευχθούν οι στόχοι μας το 2018. Κύριε Δήμαρχε, ο λόγος σε εσάς. Θέλω να συγχαρώ το Δημοτικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου που τόμισε αυτή τη δύσκολη εποχή να κάνει αυτή την εκδήλωση. Νομίζω ότι επιβάλλεται να είμαστε κοντά ένας τον άλλον. Να ευχηθώ σε όλους σας προσωπική, οικογενειακή ευτυχία, υγεία και το 2018 να είναι πετυχημένο, να ξεχάσουμε το 2017 που μόνο δυσκολίες είχε για τον εμπορικό κόσμο. Πιστεύω ότι πρέπει να ενωθούμε, να οργανωθούμε για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες οι οποίες είναι πολλές. Καλή διασκέδαση σε όλους σας και πάλι χρόνια πολλά. Τον ΕΑΝΤΑ, τον Αθλητικό Σύλλογο Πετρών, την Αστυνομική Διεύθυνση, τον Αστυνόμο της Φλόρινας, τον Εμπορικό Σύλλογο που παραβρίσκεται σήμερα της Κορμαϊδας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ιδιαίτερα, και τον Σύλλογο Γυναικών. Λοιπόν, πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία στις οικογένειες, να ξεχάσουμε τώρα τα προβλήματα για να το σφύρουμε στο χώρο.